Τον Αύγουστο του 1876, ο Ερίκο Σλίμαν ξεκίνησε την πρώτη συστηματική ανασκαφή παρουσία Ελλήνων αρχαιολόγων στις Μυκήνες, την αρχαία ένδοξη πόλη της Αργολίδας, εκεί, στην Πελοπόννησο. Σχεδόν έναν αιώνα μετά, τον Αύγουστο του 1959, ο αρχαιολόγος Σπύρος Ιακωβίδης με τη Συνδρομή Συνεργείων Αναστήλωσης μελετά συστηματικά και καταγράφει τον τρόπο που είναι χτισμένα τα κυκλόπια τείχη και η πύλη των Λεόντων, εκεί, στις Μυκήνες. 60 χρόνια μετά, το 2020, πάλι Αύγουστος ήταν, όταν την Κυριακή στις 30 του μήνα, ξέσπασε πυρκαγιά στην περιοχή των Μυκηνών και οι φωτογράφοι αποτύπωσαν αυτή τη φορά τον αρχαιολογικό χώρο και την πύλη των Λεόντων, μαυρισμένα από τη φωτιά. Με όλες αυτές τις αυγουστιάτικες αφορμές στο πέρασμα των χρόνων, θα θυμηθούμε σήμερα τις Μυκήνες, μία από τις σημαντικότερες προϊστορικές πόλεις της Ελλάδας και έναν από τους διασημότερους αρχαιολογικούς χώρους παγκοσμίως. Άλλωστε, ο Μυκηναϊκός πολιτισμός χαρακτηρίστηκε ως ο πρώτος υψηλός πολιτισμός της Ευρώπης. Η παράδοση και ο περιηγητής Παυσανίας λέει πως τις Μυκήνες ίδρυσε ο Περσέας τον 14ο αιώνα π.Χ. και τους έδωσε αυτό το όνομα επειδή εκεί έπεσε ο Μύκης, η θήκη δηλαδή του ξύφους του. Όμως μπορεί και να τις ονόμασε έτσι από έναν Μύκητα, ένα μανιτάρι δηλαδή που βρήκε και όταν το τράβηξε ανάβλησε νερό από μια πανάρχαια πηγή, την Περσία πηγή, που υδροδοτούσε τις Μυκήνες και από την οποία εξακολουθεί να αναβλύζει νερό αδιάκοπα μέχρι και τις μέρες μας. Ο Όμηρος πάντως πρώτος περιγράφει την ένδοξη γενέτειρα του Αγαμέμνονα, του βασιλιά των Μυκηνών και αρχηγού των Αχαιών, που εκστράτευσε εναντίον της Τρίας. Την περιγράφει ο Όμηρος ως Μυκήνη ευριάγιαν, με ευρύς δρόμους δηλαδή, και πολύχρυσον. Έτσι, μέχρι σήμερα, πολλές φορές, μιλάμε για τις πολύχρυσες Μυκήνες και θαυμάζουμε ανάμεσα στα άλλα τη Μαλφή, τα εκπληκτικά ολόχρυσα έργα τέχνης συνολικού βάρους 14 κιλών που βρέθηκαν στους μνημειώδεις βασιλικούς στολωτούς Μυκηναϊκούς τάφους. Οι Μυκηναίοι βασιλείς, όταν ακολούθησαν θαλάσσιους εμπορικούς δρόμους που τους ένωσαν με τον κυκλαδικό πολιτισμό στο Αιγαίο, με τους Μινωίτες στην Κρήτη, αλλά και με την Κύπρο, την Αίγυπτο και τις Συροπαλαιστινιακές ακτές, απέκτησαν πλούτο και δύναμη, φτάνοντας στο απόγειο της ακμής τους, αναδιαμορφώνουν την περιοχή των Μυκηνών αλλά και την Ακρόπολη, χτίζοντας τα διάσημα σήμερα κυκλόπια τείχη, με την βοήθεια των γνώσεων των βασιλικών εταίρων από την αυτοκρατορία των Χεταίων, όπως αναφέρει η Άλκης της Παπαδημητρίου, αρχαιολόγος και έφορος αρχαιοτήτων Αργολίδας. Τα κυκλόπια τείχη ονομάστηκαν έτσι από τους αρχαίους, καθώς στο μυαλό τους μόνον άνθρωποι με τη δύναμη των κυκλόπων θα μπορούσαν να αρμόσουν τέτοιους ογκόλυθους. Σήμερα ξέρουμε πως τα κυκλόπια τείχη των Μυκηνών που προστάτευαν την πόλη είναι κατασκευασμένα χωρίς συνδετική ουσία, καλύπτουν 30.300 τετραγωνικά μέτρα, το ύψος τους κυμαίνεται από 4 έως 10 μέτρα και το πάχος τους από 3 έως 7, ενώ σε κάποια σημεία το πάχος τους φτάνει έως και τα 14 μέτρα. Η κύρια είσοδος της Ακρόπολης των Μυκηνών είναι αυτή που σήμερα ονομάζουμε Πύλη των Λεόντων. Κατασκευάστηκε γύρω στο 1250 π.Χ. από 4 γιγάντιους λίθους και θεωρείται μία από τις επιβλητικότερες κατασκευές όλων των εποχών. Διαβάζω πως το ανόφλι και το κατόφλι έχουν βάρος περίπου 20 τόνων το καθένα και πως το μνημείο έχει χαρακτηριστεί ως το αρχαιότερο δείγμα μνημειώδους αρχιτεκτονικής γλυπτικής στον ευρωπαϊκό πολιτισμό. Τα δύο λιοντάρια, από τα οποία δεν σώζονται οι κεφαλές, δείχνουν να φυλάνε τον βασιλικό οίκο των Μυκηνών. Στους αιώνες που ακολούθησαν την παρακμή του Μυκηναϊκού πολιτισμού και τις καταστροφές του Ανακτόρου από φυσικά αίτια, είναι αξιοσημείωτο το ότι τα κυκλόπια τείχη, η θολωτή τάφη και η πύλη των Λεόντων δεν θα θαυτούν κάτω από το χώμα, θα μείνουν ορατά έστω και εν μέρη από τους περιηγητές και βέβαια από τους αρχαιοκάπηλους. Από τους δρομαίους λαφυραγωγούς μέχρι και τους διάφορους πασάδες κατά την τουρκοκρατία, οι Μυκήνες λαιλατήθηκαν βάναυσα. Από εκεί πέρασε φυσικά και ο γνωστός Λόρδος Έλγιν, ο οποίος έδωσε στον κοτσάμπαση της περιοχής 655 γρόσια και διαταγή για λαθρανασκαφή στις Μυκήνες. Διαβάζω πως ο Σκοτσέζος Λόρδος σκέφτηκε να πάρει μαζί του φεύγοντας και την πύλη των Λεόντων, αλλά ευτυχώς ήταν αρκετά βαριά για να την κουβαλήσει. Ωστόσο, πολλά σημαντικά κομμάτια από τον θησαυρό του Ατρέα βρίσκονται σήμερα στο Βρετανικό Μουσείο.
από το 1841, όταν ο αρχαιολόγος Κυριάκος Πιτάκης έκανε τις πρώτες ανασκαφικές εργασίες στην πύλη των Λεόντων και στους θολωτούς τάφους. Στη συνέχεια ο Ερίκος Σλίμαν με τον Παναγιώτη Σταματάκη, ο Χρήστος Τσούντας, ο οποίος πρώτος έθεσε τις επιστημονικές βάσεις για τη μελέτη του Μυκηναϊκού πολιτισμού, τοποθετώντας τα ευρήματα των Μυκηνών σε χρονολογικό πλαίσιο, οι Βρετανοί Άλαν Γουέι και Βίλιαμ Τέιλουρ, ο Ιωάννης Παπαδημητρίου, ο Γεώργιος Μιλωνάς και ο Σπύρος Ιακωβίδης, όλοι αυτοί οι αρχαιολόγοι και άλλοι τόσοι, μαζί με συντηρητές, βοηθούς και εργάτες, για σχεδόν δύο αιώνες αφιέρωσαν την εργασία τους, κάποιοι και τη ζωή τους, για να αποκαλυφθούν τα προαιώνια μυστικά ενός από τους σημαντικότερους αρχαίους πολιτισμούς. Οι Μυκήνες εντάχθηκαν το 1999 στον κατάλογο των Μνημείων Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO. Η ανασκαφή στις Μυκήνες συνεχίζεται. Πολύτιμη πηγή πληροφοριών υπήρξε το βιβλίο της Άλκης της Παπαδημητρίου Μυκήνες των εκδόσεων του Κοινοφελούς Ιδρύματος Ιωάννη Λάτση. Τα χελιδόνια τα ναπουλιού περνούν απ' τις Μυκήνες και εσύ που μοιάζεις με φωτιά μου κάψες όπως τα χαρτιά στην Κόρινθο της μέρας μου και κάπου αλλού τους μήνες. Στην Κόρινθο της μέρας μου και κάπου αλλού τους μήνες. Όταν φέρνει ο αγέρας μυρωδιές και αρώματα κάποιος μέσα στο όνειρό του κλαίει τα ξημερώματα. Τα περιστέρια του Μαγιού χάνονται μες στο χάρτη κι εσύ σαφίδι που γλιστρά τα βράδια μέσα στο μυστρά. Στα χρόνια μου βάζεις φωτιά τα δειλινά στις πάρτι. Στα χρόνια μου βάζεις φωτιά τα δειλινά στις πάρτι. Κάποιος μέσα στο όνειρό του κλαίει τα ξημερώματα. Όταν φέρνει ο αγέρας μυρωδιές και αρώματα, κάποιος μέσα στο όνειρό του κλαίει τα ξημερώματα.